Την 5η-13η του μήνα θα πραγματοποιηθεί τελικά τη η 13 του μηνα θα Συνέλευση της ΑΕΛ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Σωματείου, την προεδρία του οποίου ανέλαβε πλέον ο μέχρι πρώτη Γενικός Γραμματέας Νίκος Μπαλατσούκας, όπως είχε εξαγγελθεί αμέσως μετά την εκλογή του ΔΣΣ τον περασμένο Αύγουστο. Το σημαντικότερο βέβαια όλων είναι πως μετά και τα τελευταία γεγονότα που συντάραξαν τα θεμέλια τη ομάδας, έχοντας ω αφορμή και όχι ω αιτία την υπόθεση Κυριακήδη, και εν ώψη της γενικής συνέλευσης, όλες οι άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενες πλευρές έχουν τοποθετηθεί εκτός από το σώμα των μελών. Ο χρηματοδότης Βαγγέλης Πλεξίδα εξακολουθεί με δηλώσει του σε διάφορα μέσα να θέτει ζήτημα στήριξη, πιέζοντας να μάθει από τώρα αν εγκρίνεται ως μεγαλομέτωχος της μελλοντικής ΠΑΕΑΕΛ, ενώ η διοίκηση του σωματείου ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της ότι εκείνο έχει το αποκλειστικό κομμάτι του αγωνιστικού τμήματος, αλλά θα κρυθεί στο τέλος της περίοδου όπως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής. Ταυτόχρονα, ανακοίνωση εξέδωσαν οι Μόρστερς που, αφού εξηγούν τη στάση τους και περιγράφουν τα γεγονότα της περασμένης Δευτέρας, χρησιμοποιούν σκληρούς χαρακτηρισμούς και κατά του Γενικού Διευθυντή Νίκου Γαλανακόπουλου για την διαχείριση της υπόθεσης Κυριακίδη και όχι μόνο, ενώ μιλούν για εκβιαστικά διλήμματα από πλευράς Φλεξίδα, στον οποίο επίσης υπενθυμίζουν πως θα κρυθεί στο τέλος της σεζόν. Ανακοινώσει του ίδιου μήκου κύματο έχουν εκδοθεί και από την πλευρά των λοιπόν ανεγνωρισμένων συνδέσμων οπαδών, Αλκαζάρ και Αθε και όπω εύκολα μπορεί να κατανοήσει κάποιο, προπονητής και ποδοσφαιριστέ είναι οι μόνοι που ασχολούνται και με τον αγώνα τη Κυριακή Κόντρα στον κεραυνό θεσπρωτικού, περιμένοντα όπω έχει διαρρεύσει και την αυριανή επίσκεψη του κυρίου Πλεξίδα στα αποδητήρια.